τράπεζα επενδύσεων μόλις, πολύ σύντομα, ξεκινάει μια προστοχευμένη πρωτοβουλία στον αγροτικό κλάδο και τη βιοοικονομία. Αυτή θα τρέξει μέχρι το 2022 και θα διατεθούν 400 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την υπόθεση. Και το πρόγραμμα αυτό είναι ευθέως ανταγωνιστικό. Δηλαδή, αν παρουσιάσουμε αξιόπιστες προτάσεις, θα πάρουμε αξιόπιστα λεφτά. Αυτό είναι το ισοζύγιο σε αυτή την υπόθεση. Θα χρηματοδοτηθούν συνολικά επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου με το leverage που θα προκληθεί, με τη συνέργεια δηλαδή και των δημοσίων επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα σε αυτή την προσπάθεια. Και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πανευρωπαϊκό project. Το δεύτερο είναι ότι μπορούμε πάντοτε να βλέπουμε καλά παραδείγματα, γιατί είμαι εναντίον της ανακάλυψης της Αμερικής. Και το είπα και προχτές στη συνάντηση που. Συνάντηση, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Δευτέρα, συζητούσαμε το πακέτο για την κεντρική οικονομία. Είπα δηλαδή ότι αντί να κάνουμε μεγαλόσχημες συστάσεις και να λέμε στα κράτη-μέλη πού κάνετε αυτό, πού κάνετε εκείνο, μπορούμε να προτείνουμε στους τοπικούς άρχοντες και στους πολίτες αλλαγή μοντέλου. Πρώτα απ' όλα στους πολίτες αλλαγή μοντέλου, διότι μπορεί να έρθει από κάτω προς τα πάνω μια προσπάθεια να αλλάξει το μοντέλο και να αλλάξει τα πράγματα. Και δεύτερον στους τοπικούς άρχοντες. Κλείνω με το παράδειγμα. Το Βίλνιους είναι η πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Κατόρθωσε να πάρει χρήματα για να φτιάξει μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και δημοτικά απορρίμματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι το έργο αυτό συγκέντρωσε πόρους από παντού. Διαζωτικά ταμεία, σχέδιο Juncker, δημόσιες επενδύσεις. Συνολικά περίπου 400 εκατομμύρια. Το λέω απλώς γιατί δεν χρειάζεται να ψάχνουμε μακριά. Μπορούμε να δούμε απλώς καλές πρακτικές. Σας ευχαριστώ πολύ που συμμετέχετε σήμερα σε αυτή τη συζήτηση. Να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε σε έναν σχεδιασμό, έναν εθνικό σχεδιασμό, ο οποίος θα γίνει μόνο με τους ειδικούς και αυτούς που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τον ίδιο το χώρο. Να ανοίξουμε τον χώρο για τη δημιουργία μικρών μονάδων, όπως πολύ ωραία είπε ο κ. Πανάγος, να ανοίξουμε τον χώρο για δουλειές για τους φοιτητές μας που είναι εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να ανοίξουμε τον χώρο σε μια νέα κουλτούρα καταναλωτή, η οποία είναι απαραίτητη για να αλλάξει το μοντέλο, γιατί έχουμε ευθύνη για